Διχασμό προκαλεί σκέψη για ανέγερση νέου κτηρίου της Βουλής στην είσοδο της πρωτεύουσας. Κάποιοι φαίνεται πως διαφωνούν στην ιδέα, όπως το νέο κτίριο ανεγερθεί εκτός δημοτικών ορίων της Λευκωσίας. Η θέση του Ναού της Δημοκρατίας είναι στο αστικό κέντρο της πρωτεύουσας και όχι στις παρυφές της πόλης. Θέλω να ελπίζω ότι η εισήγηση του Πρόεδρου της Βουλής έγινε για να ταράξει τα νερά και να επισπευστούν οι διαδικασίες για το έργο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θεωρώ την εισήγηση τουλάχιστον σαν άτυχη και η όποια ανάλογη συζήτηση θα πρέπει άμεσα να τερματιστεί. Το κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν μπορεί να είναι εκτός της πρωτεύουσας. Σε όλα τα πολιτισμένα κράτη του κόσμου, τα κοινοβούλια βρίσκονται πάντοτε στην πρωτεύουσα. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Κύπρο. Πολύ δε περισσότερο στην Κύπρο, της οποίας η πρωτεύουσα είναι ημικατεχόμενη και διαιρεμένη. Είναι σίγουρα ένα κτίριο το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στην πρωτεύουσα, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας. Η ανέγερση του νέου κτίριου της Βουλής στην είσοδο της πόλης φαίνεται πως βολεύει κάποιους βουλευτές που ταξιδεύουν πολλά χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουν στο κέντρο. Προσωπική μου άποψη, είμαι υπέρ της μετακίνησης. Τώρα, αν θέλετε μια γενική, θα πρέπει να το συζητήσουμε στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Όσοι ερχόμαστε από άλλες πόλεις και περνούμε τι περνούμε κάθε πρωί για να μπούμε στη Λευκωσία για να φτάσουμε στη Βουλή, ενδεχομένως να είμαστε πιο θετικοί απέναντι στο πού θα μπορούσε να ανεγερθεί. Το θέμα δεν είναι που θα κτιστεί το νέο μέγαρο της Βουλής, επισημαίνει με ανακοίνωση το κίνημα οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Θεωρούμε πως η επίλυση σειράς κοινωνικών προβλημάτων είναι πολύ επιτακτικότερη από τη διασφάλιση άνεσης και πολυτέλειας για τους βουλευτές. Πληροφορίες αναφέρουν πως το πολυσυζητημένο θέμα θα συζητηθεί αύριο στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συνάντησης του Πρόεδρου της Βουλής Δημήτρη Σιλούρη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.